Ένας και ένας, Σταύρος Καρυπίδης, Κώστας Κανάτας, πάλι μαζί σας, με τοπική επικαιρότητα, έχουμε πολιτική επικαιρότητα με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, αρκετά πράγματα, χαρδαλιά στην Ξάνθη. Καταρχήν σήμερα είναι Δευτέρα, είναι απόγευμα Δευτέρας. Ναι, έχουμε κακοκαιρία, ξεκινάει και φαινόμενα στην Ξάνθη. Από και το βράδυ σήμερα. Μπράβο, όσοι δείτε λοιπόν την εκπομπή μας έτσι τώρα τα αργά το βράδυ ή αύριο το πρωί, τα καιρικά φαινόμενα έχει έρθει από την πολιτική προστασία, έχει έρθει και από την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης. Ο Γαλλικουρτίδης, λοιπόν, ανακοίνωση. Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Φαίνεται ότι θα πέσει αρκετό νερό στην περιοχή μας, Κώστα. Οπότε πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι, να μαζευτούμε λίγο στα σπίτια μας, να δούμε λίγο τις περιουσίες μας, τέντες και τα λοιπά, μαζεύτετε. Έτσι, έτσι. Δεν μετακινούμαστε χωρίς να υπάρχει λόγος και μεγάλη προσοχή. Αυτά για τον καιρό. Εμάς, όχι ότι δεν μας επηρεάζει τόσο πολύ, αλλά περισσότερο κεντρική Μακεδονία και τώρα, από ό,τι άκουσα, παίρνει Ανατολικό Αιγαίο, Χίο. Ωραία, μακριά από εμάς να είναι και όπου θέλει να πάει. Ναι. Αλλά θα έχουμε βροχές. Βροχές θα έχουμε. Και θα έχουμε βροχές και τις επόμενες μέρες. Τέλεια. Ωραία. Έχουμε επίσκεψη Μητσοτάκη στον Εύρο. Οριστιάδα, Δημότυχο. Δυνατή επίσκεψη. Άλλαξε όλο το επικοινωνιακό. Όλο το επικοινωνιακό του. Του Τιμ Μητσοτάκη, δηλαδή, της κυβέρνησης. Ναι. Νομίζω γύρισε και τις δημοσκοπήσεις. Γιατί λέω από Κώστα μου ότι από 2,5-3 μονάδες πήγε 4,5-5 πήγε πάλι. 5,7 η μεγαλύτερη. Μέγα θάμα, τρεις μέρες που λέμε, ναι, πάει το. 5,7 η μεγαλύτερη, 4,2 η μικρότερη διαφορά. Δηλαδή, ναι, από διάφορες δημοσκοπικές εταιρείες που κάνανε τις τελευταίες 4 μέρες. Κοίταξε, νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα ανεβεί λίγο η διαφορά. Γιατί θα ξαναρθούμε πάλι. Θα φτάσουμε πάλι εκεί που ήταν λίγο πριν την ανακοίνωση των. Να πούμε ότι είναι, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, ένα στιγμιότυπο της συγκεκριμένης στιγμής. Μια φωτογραφία της στιγμής δηλαδή. Εντάξει, αυτές εγώ έχουμε τώρα νομίζω θα παίζουν πολύ έξω οι δημοσκοπήσεις, γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο που είναι αποφάσεις τους. Έχουμε δρόμο ακόμα για τις εκλογές. Τι θα ψηφίσει, ξέρει τι δεν θα ψηφίσει, αλλά οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Έκανε ομιλία ο Μητσοτάκης στην. Αυτά που ανακοίνωσε, δηλαδή σφαίρες, το φράχτη και όλο τον τεχνολογικό εξοπλισμό, αυτό που βλέπεις 15 μέτρα, 15 χιλιόμετρα μέσα στο τοπικό έδαφος κτλ. Θα είναι αποτρεπτική δύναμη και για τους λάθρομετανάστες, αυτούς που θέλουν να περάσουν στην περιοχή μας. Είναι όμως και ένα πολύ καλό εργαλείο, και αν μπορούσε να γίνει, δεν θα γίνει μάλλον με λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Δεν αποκλειστήκε αυτό ακόμα. Ναι. Θα είναι όμως ένα εργαλείο και για την αμυντική θωράκιση της χώρας μας. Ξέρεις τι είναι να βλέπεις 15 χιλιόμετρα μέσα στο τουρκικό έδαφος, τι έρχεται, τι κινείται και να έχεις. Ακόμα και εντοπισμό κινητών, τηλεφώνων κτλ. Είναι μεγάλο εργαλείο και όπως είπε ο Κυριάκος, θα το κάνει όπως και να έχει. Αυτό ήταν. Ενώ οι άλλοι είπαν τα περιμένουν να τον πάρει το ποτάμι. Όχι. Έτσι υπήρξε και μια ένταση για το φράχτη με τον Παπαδημούλη που έκανε μια αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο κοινοβούλιο. Να μην χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πληρώσουμε εμείς. Και ο Πρωθυπουργός είπε, όπως και να έχει, ο φράχτης θα γίνει. Είχαμε χαρδαλιά. Χαρδαλιά στην Ξάνθη. Χαρδαλιά. Πήγε Κομωτινή, ήρθε Ξάνθη. Επισκέφθηκε κάποια στρατόπεδα. Κυρίως ορεινή περιοχή, νομίζω. Κινήθηκε πολύ στην ΠΕΨΛΟ Ξάνθης, δηλαδή στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης. Κινήθηκε αρκετά. Δηλαδή πήγε Άδυρα, πήγε Εράσμιο, ανέβηκε πάνω στη Σμύνθη, στο Δημαρχείο. Ο Σπύρος ήταν μαζί. Όχι, από ό,τι ξέρω, όχι. Νομίζω. Νομίζω ήταν εκτός Ξάνθης. Ναι. Στη Μίκη πήγε καλά, πάντως είναι φίλος Μίκη, με τον Ριτβάν, είναι το φίλοι, δήμαρχο. Γιατί γνωρίστηκαν τότε με τον Εχίνο και με όλα. Το είπε κιόλας, λέει. Όταν πήγα στον Εχίνο και τελείωσε όλο αυτό το. Να το ακούσουμε αυτό εδώ πέρα, να το δούμε. Να το δούμε. Τα πλάνα που έχουμε είναι από τα κυμαίρα. Θα πούμε μετά για τα κυμαίρα. Έχουμε και πλάνα, αλλά θα δούμε τι μας είπε για τον Εχίνο. Για τον Εχίνο. Πάμε. Καταρχήν, είναι χαρά μου που είμαι εδώ. Για κάποιον περίεργο λόγο, αυτό το ταξίδι μου το κυβερνητικό έχει ταυτιστεί με την περιοχή. Διότι το πρώτο μεγάλο στοίχημα που αντιμετωπίσαμε όχι μόνο η χώρα, αλλά ο κόσμος. Στη χώρα ξεκίνησε από την περιοχή.
το πρώτο μεγάλο χωριό που κληθήκαμε να κλείσουμε, να αντιμετωπίσουμε, με τα κλάστερ στην Ευρώπη, στην ευρύτερη περιοχή, να το ένα να ακολουθεί το άλλο, ήταν ο Εχήνος. Και το οποίο επηρέαζε ούτως ή άλλως τη ζωή στην Ξάνθη παντού, διότι η μετάδοση ήταν κάθετη στην ευρύτερη περιοχή. Και εκεί, αν θέλετε, ήρθαμε και πιο κοντά και με τους δημάρχους και με τον Μανώλη και με τα υπόλοιπα παιδιά, διότι αυτό μας ενδιέφερε πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο, να σώσουμε ζωές. Ξέρω ότι πήραμε δύσκολες αποφάσεις και πολλές φορές αυτές οι αποφάσεις μπορεί να ήταν λίγο δύσκολο να εξηγηθούν. Όμως, πιστέψτε με, όσοι συμμετείχαμε ενεργά στη διαδικασία αυτή, μπαίνοντας και στους λοιμοξιολόγους, στις καθημερινές επιτροπές, ακόμα και οι επιστήμονές μας είχαν τον προβληματισμό τους σε σχέση με την εξέλιξη του ιού. Τέλος καλό, όλα καλά. Κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να προστατεύσουμε ζωές. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο, γιατί στα δύσκολα και ο Δήμος και όλοι. Και στον Εχήνο μαζί με τον Υπουργό. Στον Εχήνο. Έχει σημασία όπως σας λέω. Και είχα δεσμευτεί ότι επειδή ο Εχήνος ήταν το πρώτο χωριό, είχα πει ότι όταν τελειώσει η πανδημία θα είναι και το πρώτο χωριό που θα επισκεφτώ. Και το έκανα. Λοιπόν, να πούμε ότι την υπόσχεση του την πραγματοποίησε. Δηλαδή, είπε, φεύγω από τον Εχήνο, αλλά το πρώτο χωριό που θα επισκεφτώ. Όταν τελειώσει η πανδημία, θα είναι πάλι αυτό. Και, όντως, και πήγε στον Εχήνο. Πριν από μερικές μέρες έγινε η άρση της πανδημίας πανελλαδικά. Ναι, πήγε στον Εχήνο. Δηλαδή ήρθε, ανέβηκε πάνω στο Δημαρχείο στη Σμύνθη και από εκεί μαζί με τον Δήμαρχο πήγανε στον Εχήνο. Νομίζω ότι έγινε καλή διαχείριση. Ναι. Δικαιώνεται ο Χαρδαλιάς. Και επίσης έκανε και μια. Και συσσαγωγικά φάγε πολύ ξύλο για τον Εχήνο. Δηλαδή. Και λάσπη και ξύλο. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και εκεί υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι διαστρέβουν όλα τα γεγονότα. Τέλος πάντων, πάνε περασμένα, ξεχασμένα. Πάμε παρακάτω. Και εσύ ακούμπησες εκεί πέρα, δηλαδή. Και σένα σε πήραν λίγο τα σκάγια που λέμε. Εμείς κάναμε το ενημερωτικό κομμάτι. Εγώ είχα το ενημερωτικό τη περιοχή. Οπότε όλη αυτή η πληροφορία έφτανε στην Αθήνα. Από εδώ μεριά οι άλλοι φώναζαν και λέγανε είμαστε καθαροί. Η Αθήνα έλεγε να προσπαθήσουμε να το περιφρουρήσουμε αυτό και όπως είδες πήγανε μετά οι στρατιωτικοί που μείνανε μέσα στο κέντρο υγείας. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έλειξε. Έγινε δουλειά. Από εκεί και πέρα είμαστε περισσότεροι. Αυτό είναι το βασικό. Δεν είχαμε αυτά που έγιναν στην Ιταλία και τα λοιπά με την πανδημία. Είχαμε και μία ανακοίνωση από Χαρδαλιά στα Κυπέρια. Το καλό είναι ότι ο Χαρδαλιάς υποσχέθηκε. Όχι υποσχέθηκε. Όχι. Οριστικοποίησε. Οριστικοποίησε και βρήκε. Και 2,5 εκατομμύρια. Βρήκε το κονδύλιο. Έτσι. Για και να το είπε κιόλας. Γίνει η ασφαλτόστρωση στο Λιβάδι. Μάλιστα. Αυτό Λίντερ. Είναι. Ή από το Λίντερ ή από κρατική χρηματοδότηση. Αρκεί να βγει η Νέα Δημοκρατία όμως. Ναι. Κάπου, κάπου να βάλει και αυτό. Έχει και τρίτη επιλογή από την περιφέρεια. Λέει αυτό το κομμάτι δεν το βάζω. Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα είναι από την περιφέρεια. Έτσι, θα είναι έτσι πιστεύω. Ένα πιστεύω. Το είπε και όλα στο. Οπότε ο Τσέπελης ολοκληρώνει εκεί και αυτά που είχε υποσχεθεί. Δηλαδή το Λιβάδι ήταν μεγάλη ιστορία. Όχι, ήταν υπόσχεση που μεσολάβησε ο κορονοϊός, πήγε πίσω. Γιατί έπρεπε να γίνουν μελέτες, έπρεπε να γίνουν κάποιες. Κάτι προτάσεις για το. Ας το κάνει την επόμενη πενταετία. Όχι, όχι, θα ξεκινήσει τώρα. Θα ξεκινήσει τώρα. Οι μελέτες είναι όλες έτοιμες. Τη στιγμή που έχει κάνει. Η παιδική χαρά. Δείξε, βάλε λίγο να δούμε την παιδική χαρά που φτιάχνει ο Τσέπελης στα Κυμαίρια. Βάλε λίγο.
είδες, τι βλέπεις. Αυτά είναι. Όταν το ανέβασα το βίντεο, είχε σχόλια. Και τα σχόλια, τα σχόλια λέγανε από κάτω, πράγματι στολίδι, να πω εδώ πέρα ότι θα κάνει παρόμοια παιδική χαρά. Είναι η πρώτη από τις δύο, στα Κυμμέρια, στην άλλη γειτονιά. Παρόμοια θα είναι. Μόλις τελειώσει αυτή θα. Πολύ ωραία. Πολύ και ωραία. Τα σχόλια λέγανε Σταύρε ότι πρέπει αυτή την παιδική χαρά και όλες τις παιδικές χαρές να τις κρατάμε και καθαρές και να μην τις χαλάμε. Εντάξει, αυτό λίγο το περιφερειακό Δήμος ή πρέπει να το περιφερειακό Δήμος. Κυρίως πρέπει να το περιφερειακούν οι μαμάδες, οι μπαμπάδες. Αυτό ήταν σχόλια των πολιτών και σχόλια πολιτών από τα Κυμμέρια. Εντάξει. Να πούμε ότι στα Κυμμέρια είχαμε την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του Χουσέιν Χουσέινογλου. Είναι ο αδερφός του Τιμούρ. Εντάχθηκε στο συνδυασμό του Τσέμπελη. Ναι, εδώ δώσαν τα χέρια τέσσερα άτομα δηλαδή. Μάλιστα. Ήταν ο Σουά, ο Λεβέντ και ο Χουσέιν. Μαζί με τον Δήμαρχο και λέει ξεκινάμε την προεκλογική μας εκστρατεία. Ο Μπατάκ ξέρουμε τι θα κάνει. Όχι, ο Μπατάκ παραμένει δημοτικός σύμβουλος. Δεν έχει ακόμα εκφράσει το τι θα... Τι έχεις μάθει. Από ό,τι γνωρίζω δεν θέλει να κατέβει να ασχοληθεί με τα δημοτικά. Mm-hmm. Ωραία. Αυτή την εικόνα έχω. Θα περιμένουμε να δούμε. Αλλά ξεκινάει... Την επόμενη εβδομάδα θα κάνει και μια ανακοίνωση ακόμη ο Τσέπελης, μια πολύ δυνατή γυναίκα, από ό,τι ξέρω. Ο χώρο εδώ της δεν είναι ακόμη η στιγμή που πρέπει να... Έχουν βγει άλλα ονόματα τώρα. Καλώς. Σιγά, μην... Καλώς. Μην βιάζεσαι. Ό,τι ακούω λέω. Δεν... Ο Χουσέιν Οβλου είπε ότι ξεκινάμε δυνατά από τα Κυμμέρια. Είμαι στο πλευρό του δημάρχου και υποψήφιου δημάρχου Μανώλη Τσέπελη. Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν να πάει καλά ο συνδυασμός και αν εκλεγώ θα είναι ακόμα καλύτερα. Ναι. Ωραία, αυτό είναι. Ο Τιμούρ είναι δύναμη, δεν είναι. Δυνάμη. Γενικά οι γιατροί είναι δύναμη, αλλά ο Τιμούρ είναι και κάτι πιο. Είναι ο αδερφός του. Είναι ο αδερφός του. Ναι, σου λέω. Έτσι. Αδερφός του. Τώρα, όταν θα κατεβαίνει από την οικογένεια, κατεβώ εγώ να με στηρίξει. Ρε, Κώστα, αδερφός, σε παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα, θεωρώ ότι έχει μιλήσει, η οικογένεια έχει κάνει μια σύσκεψη και έχουν αποφασίσει το ότι θα κατέβει ο Χουσέιν Χουσέινογλου με τον δήμαρχο τον Μανώλη τον Τσέπελη. Πάντως το μ' άρεσε πάρα πολύ. Μετά να πούμε λίγο, θέλω να πούμε και για τι κάνει ο Τσέπελης στην Χρύσα. Αλλά να πούμε λίγο για το γιατί τώρα θυμήθηκα που είπες για την υπόσχεση. Θυμήθηκα το πρωταπριλιάτικο σου. Καλό. Καλό. Λοιπόν, ότι ανακοίνωσε ο Στράτος. Είπα ότι εάν και μέχρι πού την Παρασκευή. Βρίσκεις, βρε, παιδί μου. Μέχρι πού την Παρασκευή, αν δεν ανακοινώσει το Σάββατο ένα πρωταπλιάτικο. Πραγματικά έχει καταντήσει λίγο ανέκδοτο η ιστορία με τον Στράτο Κοντό. Εγώ δεν ξέρω. Και όχι από τον ίδιο ότι βγαίνει και μιλάει. Από το περιβάλλον. Από αυτό το σύστημα που υπάρχει και ανακοινώνει την επόμενη εβδομάδα και ανακοινώνει την επόμενη εβδομάδα, του κάνει κακό δηλαδή αυτό το πράγμα. Νομίζω από εδώ και πέρα πάει τελείως. Δηλαδή, τώρα πάμε στο Πάσχα. Εάν δεν ανακοινωθεί, άποψή μου είναι αυτή τώρα, μέχρι την Τετάρτη, θεωρώ από εκεί και μετά θα υπάρξει πρόβλημα γιατί έχουμε μεγάλη εβδομάδα, Πάσχα, έχουμε εκλογές που και το πολιτικό σύστημα κομμάτι θα είναι. Μήπως περιμένουν πρώτα η οικογένεια του Αλέκου να ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Ξάνθη. Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω. Δηλαδή να ξεκαθαρίσει ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές και μετά να κάνουν μια... Δηλαδή μήπως υπάρχει κάτι που περιμένουν και από εκεί. Δεν δηλαδή, γνωρίζω, δεν γιατί ξέρω. Θυμάσαι ότι κάποιοι... Μια ομάδα ανθρώπων εδώ από την Ξάνθη, το ξέρουμε πολύ καλά εμείς οι δύο, πρότεινε το Στράτο το Κοντό προς την Αθήνα για να αφού είναι υποψήφιος. Ο δημοσιογράφος Κλητήρας που έχουμε μαζί. Ο δημοσιογράφος Κλητήρας, ναι. Ο συνταξιούχος. Ναι, αφού αυτός το έλεγε. Ο συνταξιούχος. Υποψήφιος βουλευτής. Και όταν ο Αλέκος... 70 συν τώρα, τι μπορείς να πεις. Όταν ο Αλέκος ανακοίνωσε στην παρουσίαση του βιβλίου εδώ στο Ελισό που έγινε και είπε εγώ είμαι ενεργός πολίτης και όχι ενεργός πολιτικός πλέον, ναι. Θύμωσε.
Τώρα, όταν είσαι, έχει περάσει και τα χρόνια, θυμώνεις με αυτά τα πράγματα. Δεν έχεις, δεν έχεις σημασία. Θέλει λίγο. Δεν έχεις και την ψυχραιμία, ρε Κώστα. Να... Εντάξει, άμα δεν υπάρχει ψυχραιμία, τότε. Και όταν σε παρατάει, ο άλλος και μένεις σαν την καραμιά στον κάμπο. Εντάξει, δεν θα κάνουμε τώρα κουβέντα για το. Λοιπόν, έλεγα για το στράτο. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι μήπως περιμένουν να δουν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, μπας και είναι, ξέρω, ο μπαμπάς ή γιος μέσα, και μετά να ανακοινώσουν ή να μην ανακοινώσουν καθόλου και να πούνε ότι ξέρεις δεν ενδιαφερόμαστε. Δεν ξέρω. Και αλλά πραγματικά... όλα αυτά που είπαν και υπόθηκαν και γίνανε, τα έλεγαν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν. Το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν έχει βγει τίποτα από τον ίδιο το στράτο το κοντό, ούτε από τον Αλέκο, αν θα κατέβουν, πότε θα κατέβουν και τι θα γίνει. Αλλά το περιβάλλον. Το επιβεβαιώνω. Το περιβάλλον. Ναι, το επιβεβαιώνω. Ναι, ναι, το περιβάλλον κάθε εβδομάδα. Εγώ τρεις φορές που ρώτησα το στράτο, το βρήκα έξω. Ναι. Του λέω τι γίνεται. Μου λέει στράτο, δεν έχουμε κάτι. Όταν θα έχουμε, θα σου πω. Αν θα έχουμε, θα σου πω. Το περιβάλλον. Από εκεί και πέρα τώρα βγαίνει ο ένα, βγαίνει ο άλλο και το καταδύσανε. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή και μια σοβαρή. Θα ήταν, θα, για μένα θα ήταν μια ωραία σοβαρή υποψηφιότητα, όπω σου είπα. Αν μάζευε μερικού νέου κτλ. Και δεν μάζευε πάλι αυτού που ήταν έτσι κι αλλιώ το περιβάλλον του Δημαρχόπουλου. Του Δημαρχόπουλου. Παλιού διοικητικού, αυτοδιοικητικού, 40 χρόνια ο καθένα. Αν δεν μαζέψει αυτού, δεν έχει αυτού μέσα, θα ήταν μια σοβαρή. Τώρα από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι πλέον κατάντησε ανέκδοτο. Καλύτερα να μην ρίχνουμε κι εμείς άλλο νερό σε αυτό το μήλο και να γυρίσω στο Τζέπελι. Πάει το πρωταπηλιάτικο. Εγώ το έγραψα μετά το βράδυ ότι ήταν πρωταπηλιάτικο και τελείωσε εκεί πέρα. Εκτίμηση. Τζέπελις κάνει την ιστορική στροφή της Χρύσας εκεί μπαίνοντας στη Χρύσα. Ναι, ναι, ναι. Λίγο πιο κάτω από το σπίτι μου και από τις εγκαταστάσεις του Ξανθινιούς. Μπόρεσε, πήρε. Το κομμάτι εκείνο που υπήρχε το οικόπεδο είναι μια στροφή πάρα πολύ κλειστή, η οποία δεν έχει ούτε πεζοδρόμιο, ουρατότητα ούτε μηδέν. Ορατότητα, ούτε τίποτα. Βέβαια, ευτυχώς είναι μονόδρομος. Πάμε να δείξουμε λίγο, για να έχει λίγο μια εικόνα ο κόσμος που, που ακριβώς μιλάμε και θα πω λίγα περισσότερα μετά. Πάμε. Το καθάρισε εντελώς, μιλάμε. Ναι. Αυτό που βλέπαμε τώρα, δηλαδή εκείνο το τυχείο που είναι εκεί πέρα, θα φύγει. Θα ανοίξει, ναι, θα γίνει. Σήμερα, επειδή αυτά τα πλάνα είναι χθεσινά, σήμερα είναι. Σημερινό. Σημερινά είναι. Γίνει... Τα πλάνα είναι σημερινά. Αν είδε εκείνο το βουνανάκι, έχει φύγει. Ναι, δεν το παρατήρησε. Αυτό λέω, ναι, έφυγε, αυτό έφυγε. Λέω, ναι, ναι, όχι, είναι. Πώς λέμε, αλφαβιά. Τώρα λοιπόν θα φύγει το τυχάκι και θα, μπει, θα χαραχτεί ο δρόμος. Ακριβώς. Θα γίνει και ένα μικρό πεζοδρόμιο ώστε να περπατάνε από εκεί οι μανάδες με τα παιδιά γιατί περνάνε και πολύ σκόρες. Μικρά πραγματάκια, αλλά επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Έχει προχωρήσει και οι γωνιές τσέπης αυτές οι. Ναι. Σημάσαι αυτές που τις είχε ανακοινώσει. Είχε πει, τα ναι, ναι. Είδα προχθές μια στο Εύμπειρο. Ναι. Μέσα στο Εύμπειρο έβαλε ένα κιόσκι, τρία παγκάκια. Ένα τέτοιο πολύ ωραίο. Ναι, μικρά κάτι, πραγματάκια δηλαδή. Κάτι πολύ ωραίες παρεμβάσεις. Να πήγαινε να κάθεται ο κόσμος εκεί πέρα. Να... Αυτά δεν ξέρω τώρα αν έχουμε κάτι άλλο, ρε Κώστα, να πούμε σήμερα. Προς στιγμή γιατί... δεν έχω κάτι άλλο. Εντάξει, το πολιτικό κομμάτι, ειδικά με τους βουλευτές τώρα. Εμείς περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από όλους. Εμείς ξέρουμε τι γίνεται τώρα. Ναι, αλλά δεν τώρα δεν μπορεί να μιλάς για τον Καραλίδη, άμα δεν τον έχει ανακοινώσει. Έτσι. Να είμαστε ξεφύγοντα ακόμα... αύριο, να μείνει κανένας απ' έξω και να λέμε. Ακόμα και η Μέρη Τσακύρουγλου που τρέχει κοπέλα. Μία παρατήρηση να κάνω σε αυτούς όλους τους υποψήφιους. Πάνε όλοι και βγάζουν κάτι φωτογραφίες οι οποίες είναι ψεύτικες. Να πάτε σε ένα φωτογράφο ο οποίος θα τις βγάλει τη φωτογραφία σας, θα
να είναι κοντά στην πραγματικότητα. Μην πάτε σε εκεί το... και κάνετε αυτό το Photoshop με τα αυτά. Το, με το TikTok. Σαν που βγαίνεις στο TikTok και σου κάνει... Τώρα έχει βγάλει η Μαρία, δεν μπορεί να τη γνωρίζεις τη Μαρία τη φωτογραφία της. Δηλαδή θα σας βλέπουν μετά έξω στον δρόμο, δεν θα σας χαιρετάνε γιατί δεν ξέρουν ποιοι είστε. Βγάλετε φωτογραφίες normal, ο κόσμος θέλει normal καταστάσεις. Δεν θέλει παρατραβηγμένα τρελά πράγματα. Να είστε όπως είστε στην καθημερινή σας ζωή και αυτό θα εκτιμήσει ο ψηφοφόρος. Μην κάνετε πλασματικές φωτογραφίες και ένα πλασματικό ιδανικό κόσμο. Να είστε πραγματικοί. Αυτό είναι συμβουλή προς τους πολιτικούς οι οποίοι θα κατέβουν. Και το βλέπω τελευταία το κάνουν πάρα πολύ. Νομίζουν ότι θα τους δείξεις, ξέρω εγώ σαν με Photoshop και με τέτοια και θα είναι 10 χρόνια πιο νέος. Μα 10 χρόνια πιο νέος άμα είσαι, δεν θα σε γνωρίσουν. Θέλεις, θέλεις να πάμε λίγο στην επίσκεψη Χαρδαλιά και το σχόλιο που έκανε ένας αυτοδιοικητικός ή να τα αφήσουμε? Ποιος το έκανε? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις? Όχι. Ο Πασκάλης Ολίρατζης. Τι έκανε? Έγραψε, ο φίλος μου. Έγραψε στην επίσκεψη Χαρδαλιά. Α, για την Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Ρε Πασκάλη, μιλά τώρα και εσύ. Τα πρίζουν, λέει, τα κόκαλα, λέει, του πατέρα σου. Δηλαδή, τι, ποιοι θέλει να είναι, ρε Πασκάλη, Νέα Δημοκρατία. Μα ο Μητσοτάκης. Εσύ, ρε Πασκάλη, πήγε με το. Το διάβασα, δεν ήθελα να το απαντήσω. Πήγε με τον Χατζηθεοδόρου, ο οποίο σε έλεγε. Να μην πω τι σε ακροδεξιό. Έχουμε ένα βίντεο. Δεν μπορούν να ψάχνουν να τα βάλουν. Βάλτε το βίντεο ότι τον έλεγε ο Χατζηθεοδόρου μέσα στο τέτοιο. Άλλη φορά. Και τι δηλώσεις έκανε για τον Πασκάλη τον Λίρατζη και τώρα είναι όλοι αγκαλιά. Όχι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι αυτός που έριξε την μπάρα στο 8ο και στο 14ο. Είναι αυτός που έκανε την κοινωνία μία. Τη ορεινή περιοχή τη μειονοτική με τι την Ελλάδα. Έχω πρόβλημα με τη μειονότητα. Δηλαδή, πήγε. Ο Σάβα έχει πρόβλημα με τη μειονότητα. Όχι, αλλά λε τα κειμέρια και θα τρίζουν τα κόκαλα του πατέρα σου. Δεν ήθελε να πάει. Ανακοίνωσε ένα έργο που θα, που θα γίνει χρηματοδότηση. Δεν πήγε στα κειμέρια, πήγε στη Μίκη, πήγε στα Άδερα, πήγε και στον Τόπιο. Δηλαδή, ο Πασκάλης Ολίρατζης είναι πιο Νέα Δημοκρατία από το Χαρδαλιά, δηλαδή τώρα. Έτσι, Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία είναι να μην πουλά το κόμμα. Πας και κάνεις από εδώ και από εκεί. Έκανε διάσπαση στον Μπάμπη. Έφυγε από τον Μπάμπη, έκανε διασπαστικό δικό του. Τώρα έφυγε από το δικό του, πήγε στους άλλους του Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν το περίμενα πραγματικά. Αυτό είναι Νέα Δημοκρατία. Για μένα ήταν μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή, να είσαι Νέα Δημοκρατία, να υπερασπίζεσαι τα ιδανικά αυτά, αλλά να είσαι και εσύ λίγο κοντά. Τώρα είναι. Αυτά, πήγε να κάνει ό,τι έκανε ο. Πες το να. Ο Καμένος που έκανε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Τον Καμένο, αυτό. Αυτό ναι. Ο Καμένο. Ναι. Ψυκασμένος σου φώναζαν τότε. Κάποιοι. Μην τα ξεχνάμε λέω αυτά. Λέω πάλι για τον Πασκάλη. Ναι. Ο Πασκάλης μπορεί να κρίνει, να λέει ας πούμε, για την Νέα Δημοκρατία, αλλά τουλάχιστον να κρατάει λίγο και τις δικές του τις θέσεις. Από τη στιγμή που εσύ πήγε. Το ξέρεις καλύτερα. Πήγε και συνομιλεί και κάθεται και συναγελάζεται και βγάζει κοινό πρόγραμμα. Συναγελάζεται με το. Συναγελάζεται, είπα. Γελάν μαζί αυτό. Συναγελάζεται με τον Σάβα που είναι στο Πασόκ και τον Χατζηθεοδόρου που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε τι διαφορετικό έχει, δηλαδή. Τι είναι, ποιος είναι εσύ το ξέρεις καλύτερα. Φίλος μου. Πασκάλης. Εγώ δεν έχω εικόνα. Εγώ αυτά που βλέπω μέσα από λοιπόν, τα δημοτικά. Αυτά. Ένας και ένας. Κώστας Κανάτας. Τελειώσαμε. Καρυπίδης, προσοχή στον καιρό. Ναι, ναι. Μακάρι να μην γίνει τίποτα στην Ξάνθη. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο μας. Χαιρετούμε. Να είστε καλά.